Εδώ και έναν χρόνο που ασχολούμαι με την έννοια του πλέγματος και πώς αυτή επιτονίζεται στις δουλειές συναδέλφων μου, παρατηρώ ότι επαναφέρουν τη θεματική αναπαράσταση και αφαίρεση. Το mental είναι μια έκθεση και βασικά ένα λογοπαίγνιο πάνω στις διαδικασίες της αφαίρεσης και της πιο νεολογικής τέχνης από την αναπαράσταση, αλλά καθότι έχουμε βάλει το νη σε παρένθεση, διαβάζω και ως metal, που έχει να κάνει με το μέταλλο, δηλαδή με την αναφορά στα μεταλλικά πλέγματα. Σαν μια παρομοίωση βέβαια και το τι συμβαίνει σήμερα στους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, στις δουλειές των συγκεκριμένων καλλιτεχνών που όλοι έρχονται από τη Νέα Υόρκη. Παρατηρούμε ότι τόσο καλλιτέχνες που είναι καθιερωμένοι μέσα στο art market, αλλά όπως ο Μάικλ Μπεβλάκουα, αλλά και καλλιτέχνες όπως η Shoplifter και ο Ντάνιελ Σάπκοφ, που είναι σχεδόν outsider artist, παρατηρούμε λοιπόν ότι αυτοί οι καλλιτέχνες προσπαθούν να αποδώσουν την περιπλοκότητα που έχει αποκτήσει η καθημερινότητά τους και η ζωή τους μέσα από διάφορες διαδικασίες. Ο Ντάνιελ Σάπκοφ μέσα από έναν διαλογισμό, τον οποίο το χρησιμοποιεί ως όχημα για να κάνει το πλέγμα του έργου του. Η Shoplifter μέσα από κάτι που είναι εντελώς οργανικό, τα ανθρώπινα μαλλιά, για να αποδώσει αντίστοιχα τις ιδέες της κανάβου. Και ακριβώς αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι οι δουλειές είναι βασικά ασύνδετες. Ασχολούνται με το ίδιο πράγμα, αλλά δεν μπορεί κανείς να τις ταυτίσει κάτω από ένα συγκεκριμένο τίτλο. Και γι' αυτό άλλωστε αυτή η έκθεση, σε αυτή την έκθεση διάλεξα καλλιτέχνες που μένουν στον ίδιο πολιτικό και γεωγραφικό χώρο, όπως είναι η Νέα Υόρκη, για να δείξω ακριβώς τον πλουραλισμό αυτής της έκφρασης. Η διαφορά η βασική είναι ότι ορισμένοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να δώσουν σύνθεση στο τελάρο, και άλλοι πάλι, όπως ο Ντάκ Μελίνη, που κατευθείαν πηγαίνει και προσαρμόζει τις συνθέσεις τους χωρίς κάποια τεχνολογική υποστήριξη. Ιδιαίτερες ενότητες στην έκθεση δεν υπάρχουν. Κάθε καλλιτέχνης έχει τη δικιά του και τεχνοτροπία, αλλά και δικό του ενοιολογικό, και γι' αυτό αποτελεί αυτόνομη ενότητα στην έκθεση mental. Όλοι βέβαια παίζουν συνήθως μεταφορικά με την έννοια του χώρου, και ο Μελίνη και ο Ντάνιελ Σάπκοφ, ο οποίος ο χώρος του εμφανίζεται μέσα από έναν διαλογισμό, και ο Τόρμπεν Γκίλερ, που εμφανίζεται μέσω ενός προγράμματος computer ή προσωμιωτή πτήσεων, ή πάλι ο Μπεβιλάκουα, όπως βλέπουμε ότι ο χώρος του είναι περισσότερο κοινωνιολογικός. Ποιες είναι οι μονάδες ελευθερίες που του αφήνει το γεγονός ότι είναι ένας λευκός καλλιτέχνης στη Νέα Υόρκη. Εδώ βλέπουμε μια κατάσταση της Ισλανδής Shoplifter, η οποία μένει τα τελευταία 14 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Φέτος της ανατέθηκε να επαναπροσδιορίσει με το έργο της την πρόσωψη του MoMA, όπου παρουσίασε μια αντίστοιχη κατάσταση, βέβαια με πλεγμένα μαλλιά, δηλαδή ήταν σχεδόν κοτσίδες, αλλά σε πολύ μεγάλη επιφάνεια και σε πάρα πολλά χρώματα. Εδώ το αντιμετωπίζει εντελώς με έναν πολύ πιο αυστηρό γεωμετρικό τρόπο, και βέβαια έχει βάλει ένα καταπληκτικό τίτλο: The road to you is on the map of my mind.